Επιστρέψαμε εδώ στην Κρήτη σήμερα. Έχουμε ξεχάσει να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας εδώ στο κάτω μέρος της οθόνης με τη βοήθεια των συναδέρφων. Τώρα θα δείτε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σταθερά, μέσα από τα social media, φυσικά με email. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ό,τι γίνεται, ό,τι συμβαίνει, ό,τι σας ενδιαφέρει και αφορά την Κρήτη και τους Κρητικούς. Είμαστε εδώ για να το μάθουμε και να το πούμε φυσικά και στον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα διάβασα μια πολύ όμορφη είδηση. Μια είδηση που μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Γιατί η αλήθεια είναι, είχα καταγράψει πριν από 1-2 χρόνια, νομίζω, Μπάμπη, μια πολύ δυσάρεστη εικόνα. Την επομένη των φώτων, αν δεν κάνω λάθος, του 2021. Είχα βγει στο δρόμο και καθώς ερχόμουν στη δουλειά, είδα ένα έλατο πεταμένο στο δρόμο δίπλα στα σκουπίδια και μου φάνηκε πάρα πολύ άσχημη η εικόνα αυτή. Με δεδομένο ότι μερικές ώρες νωρίτερα στόλιζε ένα σπίτι. Πραγματικά άσχημη εικόνα. Πάρα πολύ άσχημη εικόνα. Και σήμερα λοιπόν είδα αυτή την είδηση στο neakriti.gr. Μια είδηση λοιπόν η οποία λέει ότι στην κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, θα κάνουν ανακύκλωση από τη Δευτέρα. Ξεκινούν την ανακύκλωση των χριστουγεννιάτικων δέντρων. Τα έλατα που είχαν πάρει, τα φυσικά έλατα που είχαν πάρει οι Βορειοελλαδίτες και τα είχαν στολίσει στα σπίτια τους, στα καταστήματά τους, στις πλατείες. Τώρα θα γίνουν ανακύκλωση. Αλλά όταν λένε ανακύκλωση, τι ακριβώς εννοούν, ξέρεις? Λοιπόν, όχι, αλλά θέλω να μάθω. Ωραία. Και εγώ θέλω να μάθω και θα μας πει αμέσως τώρα ο κύριος Γεράνης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΦΟΤΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλή χρονιά με υγεία. Με υγεία. Κρήτη. Να είστε καλά. Τι εννοείτε? Και βεβαίως όχι μόνο τα νέα της Κρήτης, αλλά και της Μακεδονίας. Είναι σημαντικό αυτό και σας ευχαριστούμε, γιατί όπως γνωρίζουμε, Κρήτη και Μακεδόνες έχουν δεσμούς αίματος. Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, τι ακριβώς εννοείτε όταν λέτε θα κάνετε ανακύκλωση τα φυσικά έλατα που στολίσατε τις μέρες των Χριστουγέννων? Για πέμπτη συνεχή χρονιά, κάνοντας μια στάση επί κορονοϊού που δεν κάναμε την ανακύκλωση των φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων. Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν στο νομό Θεσσαλονίκης? Για όσοι συμπολίτες μας έχουν στολίσει φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντρα, που στη συντριπτική πλειοψηφία είναι έλατα, συνεννοούνται με κάθε Δήμο και να αποθέτουν σε συγκεκριμένα σημεία. Περνάει ο Δήμος, παίρνει τα φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντρα. Όσοι Δήμοι έχουν δικό τους κλαδοτεμαχιστή, τα κορινητοποιούν, τα κάνουν πριονίδι. Όσοι δεν έχουν, σε συνεργασία με εμάς, με τον ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, τα φέρνουν σε συγκεκριμένο σημείο και εμείς αυτό το οποίο κάνουμε, ξαναγυρίζουμε το φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο στη μητέρα γη, σε συνεννόηση με τα τοπικά δασαρχεία. Όσες περιοχές έχουν υποστεί πληγές από πυρκαγιές, παραδείγματος χάρη, λειτουργεί ως ένα φυσικό λίπασμα αυτό το φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο, αφού κορινητοποιηθεί, γίνει πριονίδι δηλαδή. Ουσιαστικά μιλάμε για κυκλική οικονομία. Σωστά. Η κυκλική οικονομία, ορισμός της κυκλικής οικονομίας, πραγματικά. Έτσι ακριβώς, κύριε Σαββίδη και κυρία Καριωτάκη, έτσι ακριβώς όπως το θέσατε. Και είναι σημαντικό, γιατί υπάρχουν και μικρές βιοτεχνίες που παίρνουν το πριονίδι, το κάνουν pellet και πάει σε κοινωνικές ομάδες σε μια πάρα πολύ σε πιο χαμηλή τιμή όσοι χρησιμοποιούν pellet για θέρμανση. Γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν είναι όπως στην Κρήτη, έχουμε κρύο πολύ εδώ. Η αλήθεια είναι αυτή. Κύριε Γεράνη, για πόσα δέντρα μιλάμε, έτσι? Για φυσικά δέντρα χριστουγεννιάτικα έλατα κατά βάση, όπως μας είπατε. Για τι αριθμό μιλάμε? Πέρυσι φτάσαμε στον αριθμό των 5.000 φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων. Wow. Φέτος, βλέποντας και την κίνηση, και είναι αλήθεια ότι υπήρχαν πιο χαρούμενα πρόσωπα, υπήρχε μεγάλη κινητικότητα στην αγορά. Η γιορτή των Χριστουγέννων, η μεγαλύτερη γιορτή του γένους μας, το φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο δεν λείπει από το κάθε σπίτι και ευελπιστούμε ότι θα είναι πολύ πιο παραπάνω. Και βεβαίως το σύνθημα είναι ένα για όλους τους Δήμους και για όλη την τοπική κοινωνία, ότι κανένα φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο δεν πρέπει να πάει στους χιτά, στους χώρους υγειονομικής ταφής. Έχει οριμάσει η κοινωνία, είναι σημαντικό αυτό, πράττουμε το σωστό, αφού δοθούν βέβαια και τα εργαλεία στην κοινωνία, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε,
και τα μεγάλα έργα που γίνονται και στην Κρήτη. Γιατί γνωρίζω ακριβώς τι γίνεται σε όλους τους νομούς της Κρήτης με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ήρθε η ώρα να δείξουμε τον δρόμο και να γίνουμε μια ευρωπαϊκή πρότυπη χώρα που κάθε χώρα αναπτυγμένη έχει σαν βασικό δίκτυο τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τέλεια. Πάρα πολύ όμορφη είδηση, πάρα πολύ όμορφη εικόνα, πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Και εύχομαι να είναι πολλά τα δέντρα και πολύ το πέλετ που θα πάει στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται να ζεσταθούν. Αλήθεια, τι θερμοκρασία έχει αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη? Τώρα είναι περίπου στους 15 βαθμούς. Δεν έχουμε και ιδιαίτερο κρύο. Από ό,τι όμως μας πληροφορούν από τα φώτα και μετά μπαίνουμε σε άλλες θερμοκρασίες από το βράδυ του Σαββάτου. Γιατί δεν είναι και φυσιολογικό εδώ στη Βόρεια Ελλάδα η θερμοκρασία. Είναι τέτοια εποχή, 15 βαθμοί τώρα για Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, μα πούμε ότι εμείς είχαμε 25, τι θα πει, κύριε Γεράθη. Ναι, εδώ για εμάς δεν είναι φυσιολογικές. Και βέβαια υπάρχει και ένα κύμα μεγάλων ιώσεων, κοκτέιλ ιώσεων. Και βέβαια αυτό επικρατεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά δεν είναι φυσιολογικό. Πρέπει ο καιρός να κάνει και αυτά τα κρύα που πρέπει να κάνει για λόγους που τους κατανοούμε όλοι μας. Θα κάνουμε τάμα, μου φαίνεται, σε λίγο. Θα αρχίσουμε να χορεύουμε το χορό της βροχής. Σας ευχαριστούμε πολύ, τα χαιρετίσματά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γεράνη.